κρεμασμένες στις Κυκλάδες. Κι είναι το κρεβάτι της λιμέρι του Φωνιά. Όταν ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια, σίγουρα ονειρευόμουν σε κάποια φάση να τη μοιραστώ με τους συμπατριώτες μου. Όπως σας έχω πει και ξανά στη συνέντευξη τύπου, ζω στη Νέα Υόρκη, εκεί είναι η βασική μου κατοικία. Και όπως όλοι οι Έλληνες που ζουν μακριά από την Ελλάδα, τη σκέφτομαι πάρα πολύ. Είναι εδώ οι γονείς μου, είναι εδώ ο αδελφός μου με τα νύψια μου, οι φίλοι μου, οι παλιοί. Δεν βγαίνει ποτέ αυτό από μέσα σου, δεν σταματάς να το σκέφτεσαι. Και μια βραδιά που τη φύγες, ο Άμλετ της Ελλήνης, έσβησες με ένα φύσιμα τα φώτα της σκηνής και μόνο λόγους άρχισες και μύρματα να λύνεις μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής. Αντέχθηκα πριν από χρόνια με πολύ χαρά την πρόσκληση του Περικλή Κανάρη να τραγουδήσω στο δίσκο του Αόρατος που κυκλοφόρησε πρώτα στην Αμερική πριν από 2 χρόνια και παρουσιάστηκε στην Αμερική σε μεγάλη συναυλία στη Νέα Υόρκη. Γιατί καταρχάς είναι γραμμένα τραγούδια πάνω σε ποίηματα του Μάνου Ελευθερίου και έχει και με έναν ιδιαίτερο σεβασμό από τον Περικλή και με το, φυσικά και με το ταλέντο του. Για αυτούς που αγαπήθηκαν και βρέθηκαν στη μάχη, μονάχα τα τραγούδια μας δυο λόγια θα τους πούν. Κι όσοι παλέψαν έρωτες σαν κάποιοι μόνο αυτό το έργο έχει γραφτεί εδώ και 2 χρόνια. Πρωτοπαρουσιάστηκε πέρυσι το χειμώνα στη Νέα Υόρκη, πάλι με εμάς τους ίδιους τραγουδιστές, και ευτυχήσαμε να το παίξουμε και εδώ σήμερα. Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος κι από σπουργή τι θα γινόμουνα αητός. Η αγάπη μου για το ελληνικό τραγούδι με έχει κρατήσει και αρκετά ζωντανό εκεί, γι' αυτό και από το 8 και μετά ξεκίνησα να παίζω ελληνική μουσική στη Νέα Υόρκη και να παρουσιάζω το ελληνικό τραγούδι έτσι όπως το αγαπάω εγώ. Ποτέ σου δεν ταξίδεψες να δεις, ποτέ γι' αυτό και μωράγεις, τα λάθη σου που σε έφερα να ζεις, που σε έφερα να ζεις χωρίς λιμάνι. Και το παρεξηγείς και ρίχνεις το ίνο πνεύμα να σφίσεις το ντουμάνι. Δημονισμό δικιά σου πω και το παρεξηγείς και ρίχνεις το ίνο πνεύμα να σφίσεις το ντουμάνι. Όταν γίνονται πράγματα που αφορούν την ποιήση, όταν γίνονται πράγματα σπουδαία καλλιτεχνικά, είναι καλό να τα στηρίζει ο κόσμος και είναι πολύ μεγάλη χαρά. Εγώ τρελάθηκα από τη χαρά μου όταν έμαθα ότι είναι sold out στην συναυλία εδώ και μέρες. Είμαι αόρατος, ηραίος, μισθοφόρος και το ταμείο του συντάγματος κρατώ. Πληρώνω πάντα τους μισθούς να μην καώ. Με σκους κρεμούς ερωτών πια σημεοφόρος. Είμαι ώρα.
δράκος μοιραίος μισθοφόρος και το ταμείο του συντάγματος κρατώ. Πληρώνω πάντα τους μισθούς να μην καώ μες στους γκρεμούς ερωτών πια σημεοφόρος. Όσον αφορά για τον Περικλή, τον Κανάρη, ένας γλυκύτατος άνθρωπος, πιστέψτε με, ένας σπουδαίος Έλληνας της Αμερικής, εργάζεται εκεί, δουλεύει εκεί, κουβαλάει την Ελλάδα όσο κανείς άλλος από εμάς εδώ, μαζί του. Τους ρόλους που δεν παίξαμε κι αυτά, κι αυτά που έχουμε γράψει, κι αυτή αέρας και φωτιά, κι άλλη, κι άλλη φωτιά να ανάψει. Με τα δικά μας τα φτερά μετά, μετάξαν κάποιοι άλλοι. Αυτοί μας κλέψαν τη χαρά, λεσκοί, λεσκοί μας τερεντά. Λα 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 λα. Αυτό συνέπεσε σε κάποια φάση με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου που ήρθαν και ήρθαν στα χέρια μου χωρίς να το περιμένω, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η πορεία της παραγωγής αυτού του δίσκου. Ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη, ηχογραφήθηκε εκεί και στην Αθήνα, και με το πλήρωμα του χρόνου καταφέραμε σήμερα να το παρουσιάσουμε εδώ και να το μοιραστούμε με τους συμπατριώτες μου. Είναι πολύ πολύ συγκινητικό όλο αυτό για μένα. Και ευχαριστώ όλους αυτούς που στήριξαν αυτήν την προσπάθεια. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που πίστεψαν σε αυτό. Αυτά τα δέντρα στη βροχή ήταν ανθρώποι μοναχοί. Ήταν άνθρωποι δικοί μας που αγαπήσανε μαζί μας. Ποιος τους έπιασε στα δίχτυα κι ορφανέψαν όσα σπίτια. Ποιος τους έπιασε στα δίχτυα φανέψαν τόσα σπίτια. Κοιτάξτε, βέβαια ο Μάνος Ελευθερίου είναι, πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτόν. Είναι μία από τις τελευταίες κολόνες του πολιτισμού μας και είναι τιμή μας που μπορούμε να τραγουδάμε ακόμα το Μάνο Ελευθερίου και σε καινούργια πράγματα που γράφει ακόμα. Και περνά. Κι ό,τι ραγίζει δεν πονά, ποτάμι ο κόσμος και περνά. Έχουμε τόσο πλούσια παράδοση, έχουμε τόσο πλούσιο ήχο, τόσο μελωδικό ήχο και τόσο διαπεραστικό στην ψυχή των ανθρώπων, που η γλώσσα δεν είναι εμπόδιο. Το βλέπω δηλαδή ότι συγκινούνται, περνάνε καλά, το ευχαριστούνται πάρα πολύ οι Νεοϋορκέζοι αυτό που κάνουμε. Γι' αυτό και έχει πάει τόσο καλά αυτή η ιστορία εκεί. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Τι να ζηλέψω κι από ποιο, που είναι το μέλλον παρελθόν και ο κόσμος η απάτη που πρέπει για να σ' αγαπώ να πάρω άδεια από το Θεό και από τον κάθε κάλπη. Ήταν καταπληκτικό το κοινό σήμερα, το αισθανθήκαμε πολύ κοντά μας. Δεν έχω προλάβει να ακούσω περισσότερα πράγματα, αλλά σίγουρα και οι Νεοϋορκέζοι που άκουσαν αυτή τη δουλειά, και οι μη Έλληνες και οι Έλληνες εκεί ομογενείς, την είχαν αγκαλιάσει πάρα πολύ εκεί.
Και αισθάνομαι ότι το ίδιο έγινε και εδώ, αλλά φυσικά δεν είμαι ο κατάλληλος να το πει. Τουλάχιστον μέχρι να ακούσω λίγο παραπάνω τα σχόλια των ανθρώπων, τα δικά σας, των φίλων και όλων αυτών που βρέθηκαν εδώ σήμερα και άκουσαν αυτή τη συναυλία. Θα καλωσορίσω τους ερμηνευτές μας. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η Λαμπρινή Καρακώστα, η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Κώστας Μακεδόνας. Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, να την ξεμοναχιάσει μες στη νύχτα. Ουρλιάζουν και στηρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίχτυα. Για κάποιον μες στο κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος στην κυνηγά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος στην κυνηγά. Ευχαριστούμε.